Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Είναι μαζί μα ο κύριο Νίκο Χρυστολή. Κύριε Χρυστολή, πολύ καλή σα ημέρα. Καλημέρα σα. Και μαζί μα φυσικά και ο Νικόλαο Ζανέτο, ο αρχιστάκτη του αλφανιού.live, για να ξεκινήσουμε την συζήτηση ε, όσον αφορά την πορεία ε, της τη ε, εκστρατεία του κύριου Χρυστολή που άρχισε εδώ και λίγου μήνε. Ναι, εδώ και λίγου μήνε. Ε, είχε ξεκινήσει η επαφή με την κοινωνία, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για μένα οφείλω να το αναφέρω και στις τελικές αποφάσεις αλλά και στη διαμόρφωση του προγράμματος που βρίσκεται στην τελική του μορφή ήδη ξεκινήσαμε την παρουσίαση mm -hmm. των προσεγγίσεων μας, των πολιτικών μας σε συγκεκριμένους τομείς και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται είναι μια προσπάθεια αγαπητέ κύριε Σημαίου, που ξεκινά από την κοινωνία και απευθύνεται στην κοινωνία, έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Υπάρχουν σε αρκετά των θεμάτων διαφορετικέ αφετηρίε, αλλά έχουμε ένα κοινό όραμα γενικότερα για το μέλλον τη της, της πατρίδα μα. Και ξέρετε, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι στο επιτελείο και εδώ στη Λευκοσία, αλλά και πανκύπρια, είμαστε μαζί άνθρωποι από διαφορετικού πολιτικού, κομματικού χώρου, Άνθρωποι που ήταν ανένταχτοι, νέοι ψηφοφόροι που έρχονται μαζί σε αυτή την πρωτόγνωρη προσπάθεια συμμετοχικής δημοκρατίας Και α, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί ευελπιστώντα και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, πάντα σεμνά, πάντα ταπεινά, χωρίς καμία, αν θέλετε, α, προσπάθεια να παρουσιάσουμε διαφορετικά τα πράγματα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κάνοντα αρχή με το πιο πρόσφατο, την απόφαση χθε βράδυ τη ΕΔΕΚ. Να στηρίξει την υποψηφιότητά σα. Ε, κάτι που έπραξε και το δικό. Έχετε δύο πλέον κόμματα τα οποία ε, σα στηρίζουν. Και αυτό για το οποίο απορούσαν και οι εφημερίδε το πρωί είναι πώ θα μπορέσει ο κύριος Χρυστοδουλίδη ε, να συμφωνήσει και πώ θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτά τα δύο κόμματα τον κύριος Χρυστοδουλίδη, αφού διαφωνούν σε πολλά. Όπω ανέφερε και στο πρόσφατο παρελθόν ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο, αλλά και χθεσινή απόφαση τη ΕΔΕΚ, που ξεκάθαρα α, θέλω να τη χαιρετήσω πρώτα και πάνω απ' όλα αλλά και μέσα από τις συζητήσεις που έγιναν αλλά και τις δημόσιες παρεμβάσεις υπάρχουν θέματα στα οποία έχουμε συγκλήσεις, υπάρχουν θέματα στα οποία mm -hmm. έχουμε αποκλήσεις. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον, με τον κόσμο. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις και των δύο κομμάτων εξυπηρετούν αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι ένα από τα συμπεράσματα του διαλόγου που έγινε και από δική μου πλευρά με την κοινωνία των πολιτών να, να, να γίνουν υπερβάσεις να δούμε πώ αντιμετωπίζουμε ειδικότερα τα θέματα καθημερινότητα. Γιατί ξέρετε, μέσα από το διάλογο, εκείνο που κάτι άλλο που προκύπτει είναι η ανάγκη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων τη της κοινωνία. Προβλήματα τα οποία δεν έχουν ούτε ιδεολογικό ούτε κομματικό χρώμα και θα πρέπει συλλογικά, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Άρα θεωρώ και οι αποφάσεις αυτές α, εξυπηρετούν αυτή την ανάγκη που προκύπτει και, αν θέλετε, απαιτεί η κυπριακή κοινωνία για υπερβάσει. Από την ναι. ομιλία του κυρίου Σιτζόβουλου, κρατάμε yeah. μερικέ ε, αναφορέ οι οποίε δείχνουν ότι είναι μια ρητορική που δεν ταιριάζει τόσο με τη δική σα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μίλησε για ένα κατήφορο διολυστήσεων στο Κυπριακό, μίλησε για τοπαθή μυαλά ε, και συνέδεσε μάλιστα σε αυτόν τον κατήφορο διολυστήσεων. Ε, παραχωρήσεις ή προτάσεις που έγιναν κατά τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων. Για παράδειγμα, ήταν κάθετο σε σχέση με την εκπεριτροπή Προεδρία. Ε, αν έχουμε εξελίξει στο Κυπριακό με αυτή τη ρητορική, θα απαντάει ο κ. Σιζόπουλος ως κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα δύο κόμματα ή άλλα κόμματα που ενδεχομένω θα στηρίξουν την υποψηφιότητά μου ή άλλε πολιτικέ προσωπικότητε που θα στηρίξουν την υποψηφιότητά μου. Γίνεται αυτό μέσα στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, τη ανάγκη να υπάρξουν υπερβάσει. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή με τον κόσμο. Θεωρώ ότι και ο κ. Σιζόπουλο το έχει αναφέρει. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το Κυπριακό. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη στο Κυπριακό. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε σχέση με το Κυπριακό και θεωρώ ότι ο επιδιωκόμενο στόχο είναι στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία με την ΕΔΕΚ, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα, μπαίνουμε στα θέματα ουσία. Και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μα ένα δεδομένο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το έχω δει, αν θέλετε, και μέσα από τη διαπραγμάτευση. Πρώτον, δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε δημόσια μεταξύ μα. Ποιο είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώ αντιμετωπίζουμε την τουρκική, όχι μόνο αδιαλαξία, αλλά και επιθετικότητα που εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα. Και εκεί επικεντρώνεται η προσπάθεια. Από και πέρα, κύριε Ζανέτο, αν ξεκινήσει οι, οι διαπραγματεύσει, που είναι ευχή έργων, θα είναι στόχο και θεωρώ στόχο και των άλλων ανθιποψηφίων από την πρώτη μέρα μέσα στο πλαίσιο της διαπραγματεύσης όλες οι θέσεις αντιλαμβάνεστε είναι άμεσα συναστημένες με άλλα θέματα. Τι παίρνει, τι κερδίζει, τι χάνει και το καθεξής. Άρα δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας δημόσια. Υπάρχουν κάποιες βασικές συνιστώσεις οι οποίες είναι εκτός συζήτησης. Για παράδειγμα, τερματισμό mm -hmm. τερματισμός των, των εγγύσεων, αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, το θέμα της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι ένα βασικό ζητούμενο. Από εκεί πέρα σε όλες τις επιμέρου πτυχέ, επαναλαμβάνω, δεν θα διαπραγματευτούμε τίποτα. Είναι επιμέρου πτυχή όμω ο επιδιωκωμένο στόχο. Όχι, μιλώ για, το, όχι για τον επιδιωκωμένο στόχο. Για τον επιδιωκωμένο ε, στόχο ε... σα έχω ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση και είναι γνωστό. Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να, να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί δεν ρωτάτε εύλογα νομίζω κάποιος, πώς θα να μιλήσω κάποιο πώ θα μπορέσετε να πορευτείτε. Με την ΕΔΕΚ συγκεκριμένα, από τη στιγμή που και ο ίδιο ο κ. Σιζόπουλο χθε το βράδυ ανέφερε ότι θέλει και η ΕΔΕΚ να βάλει τι δικέ τη πινελιές στο πρόγραμμα η... του κ. Χρυστούγλου, δηλαδή, όταν διαφωνείτε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπω είναι το Κυπριακό. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια υπέρβαση από την ΕΔΕΚ, γιατί η ΕΔΕΚ έρχεται να υποστηρίξει μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα με πολύ συγκεκριμένε θέσει. Mm -hmm. Και πολύ περισσότερο στο Κυπριακό, που επαναλαμβάνω, είναι, είναι γνωστέ. Δεν τίθεται θέμα. Και υπάρχει διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα, επαναλαμβάνω, στο βασικό, στον επιδιωκόμενο στόχο. Υπάρχει συμφωνία σε κάποιε άλλε πτυχέ. Για παράδειγμα η ανάγκη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, που θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτή την, την ανάγκη. Την αποχώρηση των ο, κατοχικών στρατευμάτων, mm. τον τερματισμό των εγγύσεων. Από εκεί και πέρα, ναι, επαναλαμβάνω, το είπε και ο κ. Τσιζόπουλο, το επαναλαμβάνω και εγώ έντιμα και ειλικρινά ενώπιον τη κοινωνία, ότι υπάρχει διαφωνία όσον αφορά τον τελικό επιδιωκόμενο στόχο που είναι η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Ε, Πάντω, για να συνεχίσω από εκεί που μείνει ο Νίκο, ο κ. Σιζόβουλο είπε ότι δεν θέλει απλά να βάλει μερικέ πυνεγιέ, θέλει να είναι συνδιαμορφωτή αυτού του προεκλογικού προγράμματο. Mm -hmm. Μέχρι πού έχει φτάσει ε, το προεκλογικό Έχω πρόγραμμα φέρει... και τι περιθώρια υπάρχουν Έχω για να. Ένα, αναφέρει και προηγουμένω ότι το προεκλογικό πρόγραμμα βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Μέσα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με όλα τα κόμματα. Που συνεχίζονται. Θα έχω και την ερχόμενη εβδομάδα συνάντηση με άλλα κόμματα σε σχέση με τι συζητήσει που γίνονται. Έχω παρουσιάσει το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο και τι βασικέ αρχέ προσέγγιση σε κάθε τομέα πολιτική. Είναι 13 οι τομεί πολιτική, με πολύ συγκεκριμένε προσεγγίσει, πολύ συγκεκριμένου στόχου, αλλά και δράσει για να επιτευθούν αυτοί οι στόχοι. Ειδικότερα στα θέματα καθημερινότητα, οφείλω να αναφέρω, υπάρχουν κάποιε κοινέ προσεγγίσει. Και με την, με την ΕΔΕΚ και με κάποια, και με κάποια άλλα κόμματα. Ε, θα, θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό, αλλά ε, δεν θέλω να το τραβήξω πάρα πολύ για να δούμε να δούμε και κάποια τα άλλα θέματα. Ε, να πάμε και λίγο στο θέμα που προέκυψε τι προηγούμενε ημέρε και αφορά ε, τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την ε, πρόταση η οποία λέχθηκε ότι συζητήθηκε στο εκτελεστικό γραφείο, θα πήγαινε στο πολιτικό γραφείο στη συνέχεια. Εντούτοι φαίνεται ότι στο τέλο ε, το πήρε πάνω το πώ ανακοίνωσε ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και τελεία και πάυλα είπε δεν διαγράφουμε εμεί. Τον, τον Νίκο Χρυστοβουλίδη, ο ίδιο ο Νίκο Χρυστοβουλίδη έθεσε αυτόν εκτό Δημοκρατικού Συναγερμού. Ωστόσο, ε, επειδή το συζητούσαμε και πριν ε, βγούμε στον αέρα, ε, ο Νίκο Χρυστοβουλίδη αυτή τη στιγμή παραμένει μέλο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και το έχω αναφέρει εγώ δημόσια από την αρχή. Επαναλαμβάνω. Δεν κρύφτηκα και ούτε συνηθίσω να κρύβομαι. Είναι ξεκάθαρη mm -hmm. η, η θέση μου από την, απ την πρώτη στιγμή. Και να σα πω και κάτι με απόλυτη αν θέλετε, εξωτερικεύοντα τα, τα συναισθήματά μου. Θα ήταν κάτι που θα με ενοχλούσε μια ενδεχόμενη διαγραφή από πλευρά του, του, Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιατί όμω, από πολύ... τη στιγμή που διαφωνήσατε με, την, με τις αποφάσεις Γιατί του πολύ κόμματος... ξεκάθαρα αυτή η προσπάθεια δεν στρέφεται εναντίον κανενό. κανενός, mm -hmm. Αντιθέτω, αυτή η προσπάθεια συνενώνει δυνάμει και το βλέπουμε <coughs> μέσα από την ανταπόκριση Τη κοινωνία ευρύτερα. Σα έχω αναφέρει προηγουμένω και είναι γεγονό μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε πολύ εύκολα ότι σε αυτή την προσπάθεια είμαστε άτομα από διαφορετικού πολιτικού χώρου, άτομα που δεν έχουν εμπλακεί μέχρι στιγμή στην κομματική ζωή του τόπου, άτομα που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και ερχόμαστε μαζί σε αυτή την πρωτόγνωρη προσπάθεια για τα κυπριακά δεδομένα, γιατί πιστεύουμε μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια μπορούν να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα, ειδικότερα σε σχέση με αυτά που απασχολούν την κοινωνία μα. Θεωρείτε ότι έχει οριμάσει τόσο πολύ η κυπριακή κοινωνία, τόσο ώστε να επιλέξει τον υποψηφιό τη έξω από τον κομματικό φαγό. Αυτό θα το δούμε στον, τον Φεβρουάριο του, του 2023. Αλλά θεωρώ ότι ναι, η κυπριακή κοινωνία είναι αρκετά όρημη. Θεωρώ ότι η κοινωνία. Είναι πολύ μπροστά από εμάς που συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο σε πολλά των θεμάτων. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα κρυθεί από το τελικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Θα θέλατε να δώσετε μια απάντηση στον Δημοκρατικό Συναγερμό για εκείνο που σα χρεώνει: ότι από τη μια δηλώνεται ανεξάρτητο, από την άλλη δηλώνεται συναγερμικό και είναι και στο ίδιο καράβι δίκο και από χθε και η ΕΔΕΚ. Δηλώνω την αλήθεια, αγαπητέ Νικόλα. Δεν θα πω ψέματα στον Κυπριακό λαό. Λέω την αλήθεια ακριβώ όπω είναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και από την άλλη, ε, σα κατηγορούν ότι δεν σεβαστήκατε τι αποφάσεις του κόμματο και δεν εισακούσατε ούτε και προτάσει για να κατέλθετε σε εκλογέ εσωκομματικέ πριν από μερικού μήνε, στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ε, για να επιλέξουν τα μέλη του κόμματο, μέλος είστε κι εσείς, τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Την ηγεσία του Δημοκρατικού Συνεγερμού και Δημοκρατικού. μετά τον υποψήφιο ναι. του, του κόμματο. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι ιστορία. Έχουν λεχθεί πολλά, έχουν τοποθετηθεί κάτι επανάληψη για, για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι σε όλους γνωστό τι έγινε, πώ επισπεύθηκαν όλε οι διαδικασίε, οι διαδικασί, mm -hmm. σχετικέ διαδικασίε που δεν ακολουθήθηκαν αυτά που στην αρχή είχαν ανακοινωθεί, έτσι ώστε να αποκλειστούν ε, άλλε υποψηφιότητε. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι ιστορία. Στο τέλο τη ημέρα, όπω πολύ εύστοχα έχει αναφερθεί, θα μα κρίνει όλου η Κυπριακή κοινωνία. Μάλιστα. Μετά την ΕΔΕΚ, ποιο άλλο κόμμα θα μπορούσε να ανέβει στο. Συνεχίζω τι διαβουλεύσει με όλα τα κόμματα τα οποία δεν έχουν λάβει σχετικέ αποφάσει σε σχέση με τι προεδρικέ εκλογέ. Συνεχίζω το διάλογο με προσωπικότητε, με οργανωμένα σύνολα πολύ περισσότερο και πιο βασικό συνεχίζω τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, ο οποίο θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία μέρα των εκλόγων. Υπάρχουν προγραμματισμένε συναντήσει με άλλα κόμματα αυτέ τι ημέρε. Ναι, έχω προγραμματισμένη συνάντηση με την Δημοκρατική Παράταξη την, την ερχόμενη εβδομάδα και ενδεχομένω να υπάρξει και μια νέα συνάντηση με το κίνημα των οικολόγων. Επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένω στο θέμα του προγράμματο του Δικού το οποίο ετοιμάζεται και ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. και ε, το οποίο αρχίσαμε να παρουσιάζουμε, επαναλαμβάνω, όπω έγινε η παρουσίαση. το βράδυ. Ακριβώς. Mm -hmm. ε, Αυτό το πρόγραμμα, όταν ολοκληρωθεί, θα πάει πρώτα στα κόμματα τα οποία σα στηρίζουν και μετά θα παρουσιαστεί στην, στην κοινωνία. Όχι, παρουσιάζεται δημόσια στην κοινωνία. Πώς ε, είναι κοινωνία. Θα προσθεθούν μετά αυτέ οι πυνελιέ. Επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια των επαφών με όλα τα κόμματα, με τα οργανωμένα. Ένα σύνολα με την κοινωνία. Δεν έχω διαφορετική προσέγγιση όταν μιλώ με κόμματα και διαφορετική προσέγγιση όταν μιλώ με την κοινωνία. Και αν έχουμε χρόνο, μπορώ να απτύξω και όλο το ιδεολογικό πολιτικό μου πλαίσιο. Πώ το βλέπω, πώ παρουσιάζω τι θέσει μου, οι οποίε είναι πολύ συγκεκριμένε, ποια είναι η ιδεολογική φιλοσοφία πίσω. Από το πρόγραμμά μου και στη βάση αυτών των συζητήσεων, γίνονται και εισηγήσει από πλευρά κομμάτων. Υπάρχουν θέματα, επαναλαμβάνω, που υπάρχει κοινή προσέγγιση σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά και πώ θα φτάσουμε στον επιδιωκόμενο στόχο, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν υπάρχει διαφωνία. Γι' αυτό και κατά επανάληψη έχει αναφερθεί ότι ο καθένα κρατά στο τέλο τη ημέρα την αυτονομία του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μετά από τι χθεσινέ ανακοινώσει τη ΕΔΕΚ, ένα φίλο με ρώτησε ποιε διαβεβαιώσει έδωσε ο Νίκο Χριστοδουλής στον Μαρίνο Σιζόπουλο για να λέει αυτά που λέει, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει επισήμω πλέον τον Νίκο Χρυστοδουλίδη. Ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπο των συζητήσεων πίσω από κλειστέ πόρτε. Οι συζητήσει στην παρουσία πολλών ατόμων και ήταν ξεκάθαρο το τι έγινε. Και καμία, θέλω να αναφέρω αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο, ούτε σε συνδιαλλαγή έγινε, ούτε υποσχέσεις δόθηκαν περί α, Υπουργείων, γιατί ακούω και τέτοια, διαβάζω και τέτοια, καμία απολύτως α, τέτοια περίπτωση. Και για να είμαι και δίκαιος, απόλυτα δίκαιος, ούτε τέθηκε ένα τέτοιο θέμα, είτε α, από την ΕΔΕΚ, είτε από το Δημοκρατικό Κόμμα, είτε με άλλα κόμματα ή οργανωμένα σύνομα ή πολιτικές προσωπικότητες, που σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσει από πολιτικές προσωπικότητες στήριξη της υποψηφιότητας. Θέλω να είμαι Γι' αυτό τα λέμε και για να yeah, τα ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Ε, θα ήθελα λίγο, επειδή μα ε, ε, απασχολεί δημοσιογραφικά τι τελευταίε ημέρε το θέμα του μεταναστευτικού, ε, είχαμε τον πρόεδρο τη Ad ε, Επιτροπής, Επιτροπή, τον κύριο Παπαγιάννη, τη προάλλε, ε, μα ανακοίνωσε και κάποιου αριθμού όσον αφορά. Τι ροέ, όσον αφορά ε, τι απελάσει που γίνονται, ε, κάποια προβλήματα είχαμε χθε. Είχαμε και φιλοξενούμενη σήμερα τη ε, Δήμαρχο τη Λακατάμια, κατασκηνώνει κόσμο έξω από τι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία για να λάβει επίδομα. <κοκοκοκοκο> Πώ θα α, α, τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία λόγω των μεταναστευτικών ροών, κύριε Χρυστοδουλίδη. Πολύ ορθά σα απασχολεί και πρέπει να απασχολήσει όλου μα σε μεγάλο βαθμό γιατί μέσα από το διάλογο με την κοινωνία ένα από τα θέματα που προκύπτουν mm -hmm. και όχι μόνο στου στους νέους σε ηλικία αλλά γενικότερα είτε συζητά στην Πάφο είτε συζητά στο Παραλίμνη είτε συζητά στη Λεμεσό οπουδήποτε στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου το μεταναστευτικό αναδεικνύεται σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα α, ο κόσμος εκφράζει πολλές ανησυχίες για τις διαστάσεις που παίρνει το, το μεταναστευτικό πρόβλημα το θέμα θεωρώ ότι θα πρέπει να το προσεγγίσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα από τη Σκοπιά, το πώς η χώρα μας σταματήσει να είναι ελκυστικός προορισμός. Mm -hmm. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ή θεωρούμαστε, ειδικότερα από τους διακινητές, από αυτούς που ενθαρρύνουν όλους αυτούς α, να μεταναστεύσουν από τις χώρες τους, είμαστε ελκυστικός προορισμός. Mm. Σίγουρα όλοι αυτοί και αν του ρωτήσετε, και θυμάμαι και από την εμπειρία μου όταν ήμουν υπουργό εξωτερικών και είχα συζητήσει πιο συχνέ με τον αρμόδιο υπουργό, πολλοί από αυτού δεν ξέρουν καν στην αρχή που είναι η Κύπρος. Ο στόχο είναι να πάνε στη Γερμανία, ο στόχο είναι να πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Ο λόγο που οι διακινητέ του ενθαρρύνουν να έρθουν στην Κύπρο και θεωρούμαστε ελκυστικό προηγούμενο. και είναι το πρώτο ζητούμενο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι οι σχετικέ μα διαδικασίε να γίνουν σαφώ ταχύτερε. Δεν πρέπει ο χρόνο εξέταση των αιτήσεων, ειδικότερα για τι πρώτε βάσιμες. Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρο, για όλου όσου χρήζουν διεθνού προστασία, θα πρέπει ω Κυπριακή Δημοκρατία να ανταποκρινόμαστε στι υποχρεώσει μα. Περάσαμε από παρόμοιε εμπειρίε, είμαστε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε κράτο μέλο των Ηνωμένων Εθνών, δεν είμαστε ψευδοκράτο. Τι υποχρεώσει μα σε αυτού που χρήζουν διεθνή προστασία σε ξεκάθαρα. και για, 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 για όλου αυτού που είναι πρόδειλα βάσιμε αιτήσει, ειδικότερα για όλου αυτού οι διαδικασίε θα πρέπει να ολοκληρώνονται σαφώ πιο γρήγορα. Πώ θα γίνει. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα ότι εμπλέκονται πολλέ υπηρεσίε του Δημοσίου, mm -hmm. δεν είναι μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμη και μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι διαφορετικές, υπάρχουν διαφορετικέ υπηρεσίε που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Άρα, η δική μα πρόταση, παρόλο που η γενικότερη μα φιλοσοφία είναι ενάντια στη σύσταση. Α, νέων Υφυπουργείων. Mm. Είναι η σύσταση Υφυπουργείου μετανάστευση. Έχουμε δει τι καλέ πρακτικέ άλλων κρατών μελών. Υπάρχει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εννιά κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υφυπουργείο μετανάστευση που ασχολείται συγκεκριμένα με αυτό το θέμα. Να ενοποιηθούν όλε οι διαδικασίε κάτω από μία οροφή έτσι ώστε να γίνουν και οι διαδικασίες μας σαφώς πιο γρήγορες. Σα πω και κάτι άλλο. Σήμερα στι 12 το θα έχω συνάντηση με τον Πανκύπρο Δικηγορικό Σύλλογο. Ένα θέμα που θα συζητήσω είναι και σε σχέση με την νομική πτυχή, γιατί όλε αυτέ οι ειδήσει αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να εξεταστούν, υπάρχει δικαίωμα έφεση και ούτω καθεξή. Πώ μπορούμε και στη δικαστική, στη νομική πτυχή, να κάνουμε τι διαδικασίε μα ταχύτερε. Άρα το πρώτο ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο είναι να σταματήσουμε να θεωρούμαστε ελκυστικό προορισμό. Γιατί επαναλαμβάνω, η πλήστη. Από αυτά τα άτομα που έρχονται, ειδικότερα οι αιτήσει που είναι πρόδειλα βάσιμε, θέλω να το ξεκαθαρίσω, χρήζουν διεθνή προστασία φυσικά. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, Επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη ροή, παρατηρούνται και δυσκολίε. Και α, αν θέλετε, σε κάποιε των περιπτώσεων δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε και σε αυτού που χρήζουν διεθνής προστασία, που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί έχουμε όλε αυτέ τι αιτήσει που είναι πρόδειλα βάσιμε. ΡΟΣ... Σταματούμε. Να είμαστε ελκυστικό προορισμό. Τι ροέ από τα κατεχόμενα πώ τι σταματάμε Είναι άμεσα συναισθητά. Συρματών ε, ε, Όχι, είναι άμεσα συναισθητά. Ε, είναι άμεσα, ε, είναι άμεσα με αυτό που, που, που λέω. Γιατί όταν σταματήσει να, να είσαι ελκυστικό προορισμό, ε, δεν θα έρχονται. Έρχονται γιατί γνωρίζουν ότι είσαι ελκυστικό προορισμό. Γιατί μπορεί μια αίτηση να χρειαστεί τρία και τέσσερα χρόνια να εξεταστεί. Οφείλω να, δω, να πω εδώ ότι α, ο Υπουργό Εσωτερικών δίνει ιδιαίτερη έφαση στο, στο θέμα. Έχουν γίνει α, διορθωτικά μέτρα, αλλά σαφώ πρέπει να γίνουν α, περισσότερα. Ο και Ο το, το πρώτο, ζητούμενο, ζητούμενο, είναι η σύσταση του Υφυπουργείου Μετανάστευση, έτσι ώστε όλε οι υπηρεσίε να έρθουν κάτω από ναι. την ίδια ναι. Ο Νίκο Χρυστοβουλίδη όμω είναι υπέρ του σειρματοπλέγματο, είναι υπέρ των 300 ευρώ τα, αστίφιλα, τα, μέτρα, αστίφιλα, τα θα πρέπει οποιαδήποτε μέτρα εκεί και των καμερών που Θα το σα πω, τα οποιαδήποτε μέτρα παίρνουμε, θα πρέπει να τα αξιολογούμε συνεχώ. Έχει αποτέλεσμα. Έχουν μειωθεί οι ή Εκεί που βάλαμε σειρματόπλεγμα απλά δεν περνούν και περνούν μέσα από μια γειτονική περιοχή. Γιατί ξέρετε κάτι, η νεκρή ζώνη είναι 184 χιλιόμετρα. Mm -hmm. Θα βάλουμε σε 184 χιλιόμετρα σειρματόπλεγμα. Ε, δεν είναι εφικτό. Δημιουργούνται και προβλήματα στις, στις περιοχές και στους κατοίκου που γυτνιάζουν τον περιόχο. Ε, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Το βασικό ζητούμενο όμω για να μην χρειάζεσαι ούτε σερματοπλέγματα ούτε όλα τα άλλα μέτρα είναι να σταματήσει να είσαι ελκυστικό προορισμό. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε μέσα από την ταχεία εξέταση των αιτήσεων. Χτυπάμε δηλαδή τον κακό στη ρίζα του. Νικόλα. Ε, σε ό,τι αφορά την οικονομία, κύριε Χρυστοδουλίδη, πότε θα δούμε τι δικέ σα προτάσει για αντιμετώπιση τη ακρίβεια και που Υπάρχουν πολλά από τα... θέματα. Ε, υπάρχει γενικότερη φιλοσοφία στα θέματα της, ε, ε, της οικονομίας. Η οικονομία μας και Ζανέτο ε, έχει δύο χαρακτηριστικά τα, τα οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Το πρώτο αφορά την εξάρτησή μας από εξωγενείς παράγοντες και το βλέπουμε και σήμερα με την κρίση στην Ουκρανία πώς επηρεάζει σε διάφορα θέματα. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε ανταγωνιστικότητα. Αν δούμε τι ζήτησε ανταγωνιστικότητας ανταγωνιστικότητα τη χώρα μα το 2004 και χρησιμοποιώ το 2004 ω μέτρο σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ενταχθήκαμε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε το 2004 ότι λέγαμε ότι είμαστε η πρώτη χώρα και το καθεξή. Σήμερα ο δείκτη τη ανταγωνιστικότητα μα, ειδικότερα σε σύγκριση με κάποιε από αυτέ τι χώρε, έχει μειωθεί. Άρα πρέπει αυτό να το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Τι είναι η ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη να διευρύνουμε την παραγωγική βάση τη οικονομία μα. Ναι, οι υπηρεσίε είναι σημαντικέ θα πρέπει να ενισχύσουμε του κρατικού του κυβερνητικού φορεί που ασχολούνται με τα θέματα υπηρεσιών, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά, Κεντρική Τράπεζα, Έφορε Εταιρείε κ.ο.κ. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση προ πολύ συγκεκριμένε κατευθύνσει. Ελαφρά βιομηχανία, πρωτογενή τομέα. Δεν γίνεται ο πρωτογενή τομέα σήμερα στην Κύπρο να είναι λιγότερο από 2% του ΑΕΠ τη χώρα. Είμαστε μια χώρα στο νοτιότερο άκρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά προϊόντα πλέον εισάγονται στην Κύπρο. Αντί να είμαστε χώρα η οποία να εξάγουμε, έχουμε φτάσει στο σημείο να εισάγουμε. Πώ μπορούμε Υπάρχουν... να δώσουμε όθηση των Πρέπει είναι. να δώσουμε όθηση στου νέου. Πώ μπορούμε, πολύ, πολύ εύστοχο και πάμε σε ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε και προχθέ με του νέου, αλλά θα έρθω στην ακρίβεια, δεν την έχω ξεχάσει. Πρέπει να συνδέσουμε την εκπαίδευσή μα με την οικονομία μα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε του νέου μα να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα. Αλλά για να του ενθαρρύνεις, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν 20-25 χρόνια. Αυτό γίνεται μέσα από την παιδεία. Δεν μπορούμε να έχουμε επαγγελματικό προσανατολισμό που ξεκινά τον Δεκέμβριο, όταν είσαι στην τρίτη γυμνασίου και μετά από δύο ή τρει μήνε θα πρέπει να αποφασίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο λύκειο ή στην τεχνική σχολή και ούτω καθεξή. Όλα αυτά θα πρέπει να ξεκινούν από την πρώτη τάξη γυμνασίου, ίσω και νωρίτερα. Έρχομαι στο θέμα τη ακρίβεια γιατί. Σα είπα και προηγουμένω στην αρχή τη τοποθέτησή μου, είναι αυτά που προκύπτουν μέσα από το διάλογο με την κοινωνία. Είναι αυτά που απασχολούν. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξή. Έχουμε μια δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, μια δύσκολη κατάσταση πραγμάτων που οφείλεται, είχαμε την πανδημία, συνεχίζουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία με αφορμή την ρωσική εισβολή, αυξήθηκαν οι τιμές του, α, του πετρελαίου. Έχουμε την ίδια στιγμή Α, όλη αυτή η αύξηση δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο πληθωρισμό. Έβλεπα χθε βράδυ τα στατιστικά τη Eurostat για τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμό είναι 9,1%. Mm -hmm. Δηλαδή, αγοράζουμε πιο ακριβά, σχεδόν κατά 10% τα ίδια προϊόντα που αγοράζαμε πέρσι. Δηλαδή, το καλάθι τη οικοκυριά έχει ακριβώσει κατά 10% περίπου. Πρέπει να πάρουμε πολύ στοχευμένα μέτρα. Πρώτο, πρέπει τα όποια μέτρα να μην είναι οριζόντια. Πρέπει να είναι στοχευμένα ειδικά σε εκείνου του συμπατριώτε μα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ευάλωτε ομάδε, χαμηλοσυνταξιούχοι, εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερο, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρέπει, και εδώ είναι ευθύνη τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Τρίτον, πρέπει ενδεχομένω να δούμε το θέμα τη επαναξιολόγηση κάποιων αναπτυξιακών έργων που έχουν ανακοινωθεί. Από πλευρά κυβέρνηση. Δεύτερο, πράσινο. πρέπει να δούμε το θέμα τη πράσινη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον κόσμο. Το κόστο είναι μεγάλο της, για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να δούμε το μακροπρόθεσμο ο, όφελος. Σε δική μας περίπτωση τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα λόγω της εξάρτησής μας από τα ορυχτά καύσιμα. Άρα πρέπει να κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις. Έβλεπα χθε μια ανακοίνωση, χθε ή προχθές, του Υπουργείου Ενέργειας που ήταν πολύ σωστή. Το πρώτο πράγμα, πριν πω τα φωτοβολταϊκά, το πρώτο πράγμα είναι η εξοικονόμηση. Και στις επι... επιχειρήσεις το πρώτο κέρδος είναι η εξοικονόμηση που κάνεις. Άρα όλοι μας πρέπει να δούμε το θέμα της εξοικονόμησης. Το δεύτερο ακριβώς αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια τι οποίε πρέπει να αξιοποιήσουμε και στην κατανάλωση και στην παραγωγή μας. Άρα, τα σχέδια της κυβέρνηση είναι σημαντικά να τύχουν αξιοποίηση από τον κόσμο, αν μπορούν να γίνουν και πιο αν θέλετε απλά, πιο εύκολε οι διαδικασίε πρέπει να γίνουν. Mm -hmm. Εκεί το μέτρο πρέπει να είναι οριζόντιο για όλου για να ενθαριθεί ο κόσμο να προχωρήσει και να δοθούν κάποια επιπλέον αν θέλετε κίνητρα στι ευάλωτε ομάδε. Την ίδια στιγμή. Η ΑΕΚ πρέπει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό του δικτύου τη. Είναι σημαντικό για να μπορεί να υπάρχει ΑΠ, μεγαλύτερη δίσδυση ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στο, στο, σύστημά μα. Πρέπει να δούμε το θέμα τη αστροκέρδεια, γιατί σε τέτοια φαινόμενα υψηλού πληθωρισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν φαινόμενα αστροκέρδεια. Εδώ έχει ρόλο να παίξουν να οι υποπτικέ αρχέ. Να σα πω, οι αρχέ του κράτου, ο ΕΒ και β ο Σύνδεσμο Καταναλωτών, πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Πρέπει να δούμε το θέμα του, του πλαφών. Ξέρετε, είναι, είναι, μια επιλογή τη εκτελεστική εξουσία που πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ φιδό και όταν υπάρχει α, απαραίτητη ανάγκη και με αν θέλετε και με χρονικό ορίζοντα. Και την ίδια στιγμή υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Όλοι μιλάμε δημόσια και πολύ ορθά για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Την ανάγκη το κράτο να υπάρχει πειθαρχία. Πρέπει να κάνουμε και το δικό μα οικονομικό Οικογενειακό προπολογισμό στη βάση των δεδομένων που έχουμε ενώπιό μα. Ε. Δεν υπάρχουν μαγικέ λύσει. Είναι συνδυασμό προσεγγίσεων τι οποίε θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Τα υπερκέρδη να τα φορολογήσουμε. Κοιτάξτε, δεν είμαι υπέρ των α, 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 επιπλέον φορολογιών. Είναι κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την οικονομία. Έχουμε πληθωρισμό. Α, είμαστε και στα πρόθυρα. Αν δεν έχουμε φτάσει και στο στάσιμο πληθωρισμό που δεν υπάρχει ούτε οικονομική ανάπτυξη. Ξέρω, θέλουν προσοχή τα όποια μέτρα αλλά θα πρέπει να ληφθούν. Στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αντιλαμβάνεστε ότι έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και η Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατ' επέκταση η Κεντρική Τράπεζα στην Κύπρο μέχρι να ελέξει αυτόν τον πληθωρισμό. Ενδεχομένω να έχουμε να αντιμετωπίσουμε λόγω και τη ανάγκη ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων. Νέε περιπτώσει με μια εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι δύσκολη κατάσταση. Θέλει μια ολιστική προσέγγιση και συνεργασία όλων. Λοιπόν, κοιτάζω και λίγο το ρολόι, Νικόλα. Να κάνω από μία-δύο ερωτήσει ακόμη και να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Μια ερώτηση που μα ήρθε από ένα τηλεθεατή πριν από λίγο. Από ποιο σημείο θα επιδιώκει ο Νικό Χρυστοδουλίδη στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εάν αφαιρούσαμε από το τραπέζι τη θέση των Τούρκων σήμερα, Από το σημείο που διακόπηκαν στο Κράμοντάνα. Είναι γνωρίζετε καλά. Ότι έχω ασχοληθεί επιστημονικά με το Κυπριακό, αλλά είχα και την ευκαιρία να ήμουν παρόν σε διαπραγματεύσει. Τίποτα απολύτω που πέφτει στο τραπέζι του Κυπριακού δεν φεύγει. Και ξέρετε κάτι, ακόμη και πριν το 60, από τότε που ξεκίνησαν οι συζητήσει για το Κυπριακό, που είναι το 1948, αν θεωρήσουν, το 1946, με τι προσπάθειε, με τη διασκεπτική που έγινε το 1948 μέχρι σήμερα, τίποτα που είναι πάνω στον τραπέζι δεν εξαφανίζεται. Να αυτό να πρέπει το να το έχουμε. Είναι η στρατηγική μα, όπω είπε και ο να... πρόεδρο του Δίκο. Δεν μου απαντάτε Θα σα απαντήσω, αφού Α. δεν με αφήσατε. Ο συνάδελφο ρω... <laughs> μου έθεσε νέο ερώτημα. Επειδή δεν ο χρόνο. Και... Από εκεί πέρα, τι έχουμε ενώπιον μα αυτή τη στιγμή. Γιατί στην πολιτική δεν υπάρχει εάν και εφόσον. Είναι ξεκάθαρα. Έχουμε το κράτο Μοντανά, ναι. Μετά το κράτο Μοντανά έχουμε την Γενέβη. Και είναι αυτό το, αν θέλετε, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε απέναντί μα. Πώ Πηγαίνουμε πίσω στι διαπραγματεύσει με μια Τουρκία στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθειά μα και εκεί έχουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Κάποια στιγμή είμαι σίγουρο ότι θα μου δοθεί ευκαιρία να τον αναπτύξω. Γιατί ξέρετε, κάθε φορά που μιλάμε, το Κυπριακό δεν είναι στο κενό. Το κυπριακό θα πρέπει να το προσεγγίσουμε λαμβάνοντα υπόψη τα διεθνή δεδομένα. Δεν είμαστε εμεί που επηρεάζουμε τα διεθνή δεδομένα. Εμεί επηρεαζόμαστε από τα διεθνή δεδομένα. Ξέρετε, για πολλά χρόνια κάποιοι είχαν την αντίληψη ότι είμαστε ο φαλό τη γη. Ότι εμεί καθορίζουμε τι διεθνεί εξελίξει, εμεί καθορίζουμε το πώ θα κινηθούν οι ΗΠΑ, οι Ρωσική ΟΑ, η Ρωσική Ομοσπονδία και ό, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εμεί εμπειριαζόμαστε από τι διεθνεί εξελίξει. Άρα, όταν μιλάμε για το Κυπριακό, σε οποιαδήποτε φάση του Κυπριακού, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το περιφερειακό περιβάλλον, το διεθνέ περιβάλλον και μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα κληθούμε να κινηθούμε. Να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μα στο Κυπριακό, όπω είπε και ο κύριο Παπαδόπουλο. Ο κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου κανένα του κύριου Παπαδόπουλου ούτε του Παπαδόπουλο, και ούτε είναι σωστό είναι τις τακτικές για να επιτύχουμε το στόχο. Ο στόχος είναι κοινό. Και όχι μόνο με τον κύριο Παπαδόπουλο, και με τον κύριο Νεοφίτου και με όλους τους υποψηφίους. Και δεν είναι τρεις υποψήφοι, πρέπει να είμαστε και λίγο δίκαιοι εδώ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6-7 υποψήφοι, όλοι είναι υποψήφοι. Περισχόντε. Είναι επιλογές της Κυπριακής κοινωνία. Κοινωνίας. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι δύο οι επιλογές α, Πρέπει να, αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό, βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Ο σεβασμός σε όλους τους υποψηφίους. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Από εκεί και πέρα, είναι οι τακτικές. Πώ πετυχαίνουμε τον στόχο αυτό που συζητήσαμε προηγουμένω σε σχέση με το να αντιμετωπίσουμε την τουρκική αδιαλαξία που έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιό μα. Μάλιστα. Νικόλα, αν έχει κανένα προσθέσει τελευταία. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο ε, και τον Νικόλα Φυσικά που ήταν μαζί μα. Εγώ θέλω να σα ευχηθώ από καρδιά να απολαύσετε αυτό το ταξίδι κάθε επιτυχία να έχουμε έναν όμορφο, επικοδομητικό προεκλογικό. Ε, θα έχουμε φαντάζομαι ένα διάλειμμα το καλοκαίρι όλοι μας, τουλάχιστον και εμείς, ε, αλλά και εσείς λόγω των άλλων. Δύσκολο, 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 δύσκολο να, υπάρξουν, δύσκολο α, για ας, να, ας. υπάρξουν, διαλύματα. Yeah. Ε, αλλά... Ε, κοιτάξτε, ε, δεν είναι ο εύκολος δρόμος που έχω ακολουθήσει. Υπήρχε για μένα και κάποια στιγμή ενδεχομένω να τα συζητήσουμε, υπήρχε πιο εύκολο δρόμο. Επέλεξα αυτό το δρόμο, τον δύσκολο δρόμο επαναλαμβάνω, ενθαρρυμένος μέσα από τη συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Οι προκλήσεις, τα προβλήματα δεν έχουν ούτε, κομματική, ούτε κομματικό χρώμα, ούτε ιδεολογικό, ούτε κοινωνικό. Δεν επηρεάζεται από την ακρίβεια διαφορετικά ένας που προέρχεται... Από την αριστερά και διαφορετικά ένα που προέρχεται από τη δεξιά. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτά, θεωρώ η δική μα προσέγγιση, επαναλαμβάνω, που τη θέτουμε ενώπιον, στον Κυπριακό, ενώπιον του κυπριακού λαού, είναι μέσα από μια συλλογική προσπάθεια μακριά από διαχωριστικέ γραμμέ και χωρί τι όποιε προκαταλήψει. Ε, τελειώνω ευχόμενο στην, στην Κατερίνα ταχεία ανάρρωση. Α, και σύντομη επιστροφή στο στούντιο. Όλοι το ευχόμαστε. Ελπίζουμε να την έχουμε αύριο, τελευταία μέρα τη εκπομπή πριν από τι καλοκαιρινέ διακοπέ μαζί μα. Αλλά είμαι σίγουρο ότι και άμα την έναρξη τη νέα τηλεοπτικής σεζόν, Σίγουρα εδώ θα είμαστε να, να Εδώ συζητούμε. θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είστε κα...